Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο σημερινό Intermission. Ο Λουί Λετεργέ, ο σκηνοθέτης του Απίθανου Χούλκ και των Τιτανομαχιών, σκηνοθετεί τη δράση μιας εξωφρενικά συναρπαστικής πεντάστερης συμμορίας μάγων στους καταιγιστικούς ρυθμούς της μουσικής των Chemical Brothers. Ο Ντάνιελ Άτλαστ, τον οποίο υποδίεται ο Τζέσε Άιζενμπεργκ, γνωστός μας και ως Μαρκ Ζούκεμπεργκ από το The Social Network, ο Μέριτ Μακκίνι, τον οποίο υποδίεται ο Έχω παίξει τα πάντα από δράμα, action adventure, κομμωδία και thriller Woody Harrelson, η Χένλι Ρίβς, η συνεχώς ανερχόμενη Άιλα Φίσερ και ο Τζακ Βάιλντερ, ο ωραίος της παρέας, ο Ντέιβ Φράνκο, είναι οι δεξιοτέχνες τέσσερις καβαλάριδες, οι οποίοι ως σύγχρονοι ρομπέν των δασών καταφέρνουν να ληστέψουν τα πιο καλά φυλασσόμενα χρηματοκιβώτια διεθνώς, παίζοντας με τη δύναμη του μυαλού και με τα νεύρα των διοκτικών αρχών. Η ομάδα των τεσσάρων μοντέρνων μάγων συγκλονίζει τη διεθνή κοινή γνώμη, θέλγοντας το κοινό της με μια σειρά από τολμηρές και πρωτότυπες ληστείες. Το μοναδικό και εντυπωσιακό του στυλ χαρακτηρίζεται από τη χρήση τεχνολογικών τρίκ, τα οποία αφήνουν το κοινό τους πάντα με το στόμα ανοιχτό. Αρχικά τραβάνε πάνω τους το ενδιαφέρον του κόσμου, ληστεύοντας από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μια γαλλική τράπεζα στο Παρίσι. Ενώ στη συνέχεια ξεσκεπάζουν έναν οικονομικό εγκληματία, διοχετεύοντας την ίδια στιγμή με το δικό τους μαγικό τρόπο τα εκατομμύρια που εκείνος καταχράστηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς μελών του ακροατηρίου τους. Απέναντί τους συναντάμε τους Dylan Rhodes, τον οποίο υποδίεται ο Mark Ruffalo, γνωστός σε όλους μας Hulk από το Avengers ή για όσους τον θυμούνται, ο επιθεωρητής David Tosi που έψαχνε το Zodiac. Και η Alma Drey, την οποία υποδίεται η Melanie Laurent, η όμορφη ξανθιά με το όνομα Σωσάνα στο άδοξη μπάσταρδι του Ταραντίνο. Οι δυο τους είναι εκπαιδευμένοι πράκτορες του FBI και της Interpol, οι οποίοι παρακολουθούν από απόσταση αναπνοής τη δράση των τεσσάρων, προκειμένου να προβλέψουν την επόμενη παράνομη δραστηριότητά τους. Λίγο πριν απογοητευθούν πλήρως από την ανικανότητά τους να εντοπίσουν τις αδυναμίες στη δράση των τεσσάρων μάγων, εμφανίζεται στην εξίσωση ένας τραπεζικός διευθυντής, ο Michael Caine. Εδώ τα λόγια είναι περιττά. Ο Michael Caine τους στέλνει ως απομηχανής θεό τον ειδικό σε θέματα μαγείας, Thaddeus Bradley, τον οποίο υποδίεται ο Morgan Freeman. Όταν ο Thaddeus αποκαλύπτει στις αρχές πως το κόλπο της τραπεζικής ληστείας ήταν μια καλοσχεδιασμένη οπτική ψευδαίσθηση και πως η μυστηριώδης ομάδα ετοιμάζει ένα ακόμη μεγαλύτερο κόλπο, τότε τα πλάνα καταδίωξης αλλάζουν άρδιν και το παιχνίδι της γάτας με τον ποντικό παίρνει άλλη τροπή. Κάτω από αυτήν την υπόθεση, οι ιδιοκτικές αρχές εξετάζουν την πιθανότητα ύπαρξης ενός νέου μέλους των καβαλάριδων, ο οποίος ίσως να συντονίζει τις παράνομες δράσεις τους. Παράλληλα, πασχίζουν να προβλέψουν τα επόμενα βήματα των καβαλάριδων και όσο πιο κοντά πλησιάζουν στη βάση της δράσης της ομάδας, τόσο περισσότερο περιπλέκεται και η κατάσταση, μέχρι που τελικά κανείς δεν θα μπορεί να αποφανθεί με βεβαιότητα τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Η αλήθεια είναι πως όσο πιο κοντά κοιτάξεις, τόσο πιο εύκολα θα ξεγελαστείς. Γεια και χαρά σας. Come in close. Because the more you think you see, the easier it'll be to fool you. Ladies and gentlemen, for our final trick, we are going to rob a bank. On the count of three, you will be teleported through space and time to your bank in Paris. One, two, three. Everyone in this room was a victim of hard times. Some of you lost your homes, your cars, and so tonight, we're going to return some of that money back to you. Thank you, everyone. We are the Four Horsemen. Good night. Your bank was the distraction while they set up the real trick. I was a $140 million distraction. Who doesn't love a good magic trick? FBI! Hands where I can see him. I don't think I heard you correctly. Did you say magicians rob the bank? You are going to be played. You have what we in the business like to call nothing up your sleeve. Because if you did, it means that you and the FBI and your friends at Interpol actually believe in magic. And then... First rule of magic, always be the smartest guy in the room. One, two, three, and... You want to know how they did it? Say the magic word. A year ago, these guys were a bunch of street magicians. Now they're pulling off amazing robberies and not keeping a single cent for themselves. You do realize this is a game played out on a global scale. Vegas was just a start. This trick was designed a long time ago. We are dealing with something far bigger than us. We're all here for the same reason. We cannot quit now. Expose them now and destroy them. Whatever is about to follow, whatever this grand trick is, please,
is really going to amaze. Look closely, because the closer you think you are, the less you'll actually see.